Λυπάμαι να πω ότι πλέον γίνονται επικίνδυνα πράγματα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν έχει να κάνει με τον Υπουργό, τον κύριο Αποστολάκη, τον οποίο πράγματι τον θεωρώ έναν ικανό Υπουργό που προέρχεται από τις ένοπλες δυνάμεις και πίστευα και πιστεύω ότι θα πρέπει εκείνος να κατευθύνει το Υπουργείο. Φαίνεται όμως ότι ο κύριος Αποστολάκης έχει υποσκελιστεί από τον κύριο Ρήγα, ο οποίος δεν λειτουργεί σαν Υπουργός Αναπληρωτής, αλλά λειτουργεί σαν Κομισάριος της ΚΝΕ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό διότι πέραν από το ότι προχώρησαν σε αποστρατήσεις ικανών στελεχών για πολιτικούς λόγους, γι' αυτό το λόγο αποστρατεύθηκε ο αρχηγός, ο κύριος Στεφανής, και δεν έγινε αγιεθά. Ένας άνθρωπος ο οποίος στο βιογραφικό του έχει όλα τα προβλεπόμενα σχολεία, επέδειξε άριστη συμπεριφορά ως αγιές, έχει την ικανότητα του ηγέτη, προχώρησαν να κάνουν αρχηγό έναν άνθρωπο με δύο καρδιακά επεισόδια. Ο οποίος, αν θέλετε, έχει και την ευθύνη της απαγωγής των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Ήτανε στο σώμα στρατού επάνω, έτσι, που ήταν όταν έγινε το επεισόδιο. Ο οποίος σήμερα γες λειτουργεί ως πιόνι, ο πρώην ακροδεξιός, έτσι, που τον είχα σωματάρχη, λειτουργεί ως πιόνι του κυρίου Ρήγα. Βγήκε και είπε το τραγικό προχθές για τη μάχη του Ρούπελ, που ανατρέπει όλο το δόγμα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ότι πολέμησαν, λέει, στο Ρούπελ εξαιρετικών θρησκειών. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις μάχονται υπερπίστος και πατρίδος, υπερβομών και αιστείων. Αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων είναι υπέρβαχος στρατηγός. Εκεί ορκίζονται οι Έλληνες στρατιωτικοί. Καλά, και βγαίνει ο αρχηγός του ΓΕΣ και λέει ότι στο Ρούπελ πολέμησαν εξαρτήτως θρησκειών. Για τη σημαία και το Σταυρό πολεμούν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Μήπως ήταν απλά μια άστοχη δήλωση. Δεν ήταν άστοχη δήλωση. Είναι στοχευμένη δήλωση. Γι' αυτό έφυγε ο Στεφανής, γι' αυτό έφυγε ο Μανολάκος από την ΑΣΔΕΝ, ο οποίος έφτιαξε όλο το πλέγμα της άμυνας των νησιών. Γι' αυτό έφυγε ο Ναύαρχος. Ένα λεπτό. Μια δήλωση δεν το κάνει ανίκανο. Δεν είναι ανίκανος, είναι επικίνδυνος, είναι κατευθυνόμενος. Κατευθυνόμενος από το Ρήγα και το κομματικό κράτος που πάνε να καταστήσουν. Έφυγε ο αρχηγός Στόλου, ο αντινάβαρχος, ο Παυλόπουλος, και τους αποστρατεύσαν για πολιτικούς λόγους με εντολή του κόμματος. Και προσέξτε, βγαίνει και λέει αυτό για τον Ρούπελ, που έπρεπε για μένα να του ξυλώσουν τα γαλόνια ή να παραιτηθεί. Πήγανε να περάσουνε ότι θα δημιουργήσει στρατιωτικά συμβούλια στρατιωτών που θα ελέγχουν διοικητή. Πρόταση του τομέα του ΣΥΡΙΖΑ της άμυνας. Βέβαια το έκοψε ο Αποστολάκης και τους έκοψε και τα πόδια. Πάνε να περάσουν τις αντιρρησίες συνείδησης, προτρέποντας όλη την νεολαία να γίνει αντιρρησία συνείδησης. Να μην έχουν καμία επίπτωση. Και, και βεβαίως πάνε να περάσουν και άλλα μέσα.